Κατά το πρόγραμμα έχουμε υποβολή ερωτήσεων. Επειδή είναι η πρώτη συλλογή ερωτήσεων, παρακαλώ και στη συνέχεια, και νομίζω ότι δεν διαφωνείτε, να είναι γραπτές οι ερωτήσεις για να μην γίνονται διαλέξεις επί διαλέξεων. Η πρώτη ερώτηση είναι προς τον Σεβασμιότατο Γλυφάδα ή Γλυφάδας. Είπατε ότι εάν η Μεγάλη Σύνοδος θίξει κατά τις προηγούμενες Οικουμενικές Συνόδους, θα την απορρίψουμε. Πρακτικώς, με ποιον τρόπο θα απορριφθεί? Μπράβο. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ λογική και σωστή, αλλά νομίζω δεν είναι παρόντος χρόνο. Πιστεύω απόλυτα ότι ο Θεός, το Πανάγιο Πνεύμα και η Κατριάδα, η Παναγία μας, η χωρία των εκατομμυρίων Αγίων της Εκκλησίας μας, θα αποτύσσει πρόσωπα και τρόπους να βρεθεί τρόπος ιδιαίτερα πώς θα αντιμετωπίσουμε όταν απορρίψουμε αυτή την επιλογή της συνάξεως της Μεγάλης και Αγίας Συνόδου της αποφάσης. Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Ο πατήρ Χρήστος και η Κονούλη ερωτά, άλλες έχουν ονόματα, εγώ είμαι υποχρεωμένος να διαβάσω όταν υπάρχουν. Να μας πούν οι Άγιοι Αρχιερείς, τι πρέπει να κάνει ο κλήρος και ο λαός αν αυτά που θα αποφασιστούν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο είναι αντίθετα προς τις Άγιες Οικουμενικές και Τοπικές Συνόδους, που αναγνωρίστησαν από τις Οικουμενικές κλπ. Θα ακολουθήσουμε ναι ή όχι? Θα χαρακτηριστούμε εμείς σχισματικοί ή εκείνοι? Είναι συναφής η ερώτηση προς την προηγουμένη. Θέλει κανείς, Σεβασμιότατε, να απαντήσει? Νομίζω η απάντηση στην ερωτήση της ο Άγιος Γλυφάδας είναι αυτή η απάντηση. Τώρα αυτή τη στιγμή εμείς ενδιαφερόμαστε για την σύνοδο που θα γίνει. Αν βέβαια γίνει τελικά. Ενδιαφερόμαστε για να αλλάξουμε μερικά κείμενα. Ή τέλος πάντων τα κείμενα αυτά μερικά να μην εισαχθούν. Εκείνο ο αγώνας τον οποίο κάνουμε και μέσα στη, επειδή είμαι και μέρος της διαρκούς σειράς συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και βεβαίως και μέρος της ιεραρχίας, η προσπάθειά μας είναι, έχουμε εντοπίσει μερικά προβλήματα και έχουν εντοπιστεί μερικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε δύο κείμενα και σε άλλα κείμενα ενδεχομένως. Άρα θα κάνουμε αυτή τη στιγμή τον αγώνα μας ή να αλλάξουν, να διορθωθούν τα κείμενα αυτά ή ενδεχομένως να μην περάσουν. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει δυνατότητα, βεβαίως έχει αποφασιστεί να είναι 24 αρχιερείς από κάθε μέχρι 24, γιατί υπάρχουν εκκλησίες που δεν έχουν τον αριθμό 24. Αλλά το τι γραμμή θα τηρήσει ο προκαθήμενος κάθε εκκλησίας θα εξαρτηθεί από τη γνώμη και την ψήφο των υπολείπων αρχιερέων. Άρα όλοι έχουμε ευθύνη. Δηλαδή και στη Σύνοδο που συζητάμε τα θέματα της Διακύρας Σύνοδο και οι 24 που έχουν επιλεγεί και η ιεραρχία, γιατί ξέρετε ότι γίνεται τώρα μια διαργασία, στέλνονται διάφορα κείμενα από τους αρχιερείς, θα γίνει μια επιλογή, θα γίνει μια συζήτηση, θα γίνει η ιεραρχία ενδεχομένως μετά το Πάσχα, αυτή είναι η απόφαση και εκεί θα μελετηθούν τα θέματα αυτά. Και κανένας αρχιερεύς δεν είναι από εκείνους που δεν έχουν γνώμη και ψήφο, γιατί ακούστηκε ότι δεν θα έχουμε γνώμη και ψήφο. Θα έχουμε και γνώμη και ψήφο, τουλάχιστον στις τοπικές εκκλησίες. Και με τη γνώμη μας και την ψήφο μας, η πλειοψηφία θα καθορίσει τι θα ψηφίσει ο Αρχιεπίσκοπος στη Σύνοδο. Υπάρχουν βέβαια όλα αυτά τα προβλήματα της ψηφοφορίας, αλλά προς το παρόν δεν πρέπει ο καθένας να πει: α, εγώ δεν μετέχω για τον Α ή Β λόγο. Προς το παρόν έχουμε όλοι οι επίσκοποι ευθύνη για να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Και επειδή υπάρχει και το θέμα της ομοφωνίας, εάν η Εκκλησία της Ελλάδος εν το προσώπο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών διαφωνήσει σε μερικά σημεία ή σε μερικά κείμενα, τότε βάσει της αρχής της ομοφωνίας δεν θα περάσουν. Άρα εκεί είμαστε τώρα και εκεί πρέπει να κάνουμε τον αγώνα. Το τι θα γίνει μετά, είναι βέβαια μετά θα το καθορίσουμε και συνοδικός και με την χάρη του Αγίου Πνεύματος τι θα γίνει μετά. Απευθύνεται στους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες που διοργάνωσαν την σύναξη αυτή και επειδή είναι ο Άγιος Κυθύρων
μπορεί ο ίδιος να απαντήσει. Έχετε προσκληθεί να μετάσχετε στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο και αν ναι, σκοπεύετε να παραστείτε και να εκφράσετε τις απόψεις και ενστάσεις σας όπως μας τις παρουσιάσατε στην παρούσα ημερίδα. Δεν είμαι στην αντιπροσωπεία των 24 και το εδήλωσα βέβαια σε υπόμνημά μου ότι δεν επιθυμώ να είμαι, γιατί δεν τηρείται αυτό το εκκλησιολογικό δεδομένο και δεν συμφωνώ με αυτή την επιλογή. Θα έπρεπε όλοι οι επίσκοποι να είμαι παρόντες. Κατά τα άλλα, ο Άγιος Ναυπάκτου με εκάλυψη και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Θα γίνει αυτό το πράγμα. Όσοι συμμετέχουν, θα συμμετάσχουν, θα εκπροσωπήσουν την Εκκλησία μας, αφού η Ιεραρχία συζητήσει μετά το Πάσχα τα θέματα αυτά διεξοδικώς. Κάποιοι αρχιερείς, ο Άγιος Ναυπάκτου και άλλοι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Πυραιός, ο Άγιος Γόρτινος, καταθέσαμε τα υπομνήματα τα οποία θα συζητηθούν από τις επιτροπές, τις αρμόδιες, διορθοδόξων και δογματικών και στη συνέχεια η Ιερά Σύνοδος Ιεραρχής θα τα δημορφώσει αυτά και θα τα φέρει στην Ιεραρχία. Θα υπάρξει μια επεξεργασία και πιστεύω ότι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος δεν θα επιτρέψει να φτάσουμε σε σημεία που θα θλίψουν όλους μας την Εκκλησία μας, τους πιστούς και περισσότερο θα πλήξουν τη συνείδηση των Ορθοδόξων. Πιστεύω να πιθανεύσει αυτό το πνεύμα. Για τον Σεβασμιότατο κύριο Ιερόθεο, γιατί η Αρχιεπισκοπή Αθηνών δεν μας έχει ενημερώσει για τη Μεγάλη Σύνοδο. Πόσο αληθεύει αυτό? Ναι, δεν ξέρω τι έκανε η Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών. Νομίζω κάθε επίσκοπος τα όρια της επισκοπής του κάνει ό,τι μπορεί. Και εγώ στην ΑΠΑΚΤΟ έκανα και συνέδρια και στην Άξιση Ιερέων και ενημέρωσα. Φαντάζομαι θα γίνεται. Και άλλωστε και η μερίδα αυτή που γίνεται και η οποία καλύπτεται και τηλεοπτικός αλλά και ραδιοφωνικός, νομίζω ενημερώνει. Δεν είναι μόνο τι θα κάνει κάποιος αρχιερεύς. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα και την ευθύνη να ενημερωθεί. Πρέπει να είμαστε όλοι ενημερωμένοι για τα θέματα αυτά και να τα αντιμετωπίζουμε με εγρηγορούσα συνείδηση. Μια ερώτηση προς τον ομιλούντα. Γιατί την Κυριακή της Ορθοδοξίας, στο συνοδικό που διαβάστηκε, δεν διάβασαν όλοι τα αναθέματα? Ποιος θα ήθελε να απαντήσει? Βέβαια, σε μένα απευθύνεται, αλλά εγώ το διαβιβάζω. Εγώ τα διαβάζω. Τώρα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει μελέτη ολόκληρη για αυτό το θέμα. Να απαντήσω λακωνικά. Ναι, σε αυτό. Δεν είναι γραμμένα, παλαιότερα θυμάμαι, ήταν στο αδίπτυχα της Εκκλησίας. Υπάρχουν παλαιά αδίπτυχα τα βρίσκοντα. Τα έχω στο πάλι τα αδίπτυχα, τα οποία τα διάβασα και εγώ και τα έλεγα με πρεσβύτερο. Υπάρχουν, ναι, αλλά δυστυχώς τα τυπικά, τα σύγχρονα, όταν λέω, στις τελευταίες δεκαετίες, εικοσαετίες, υπήρχαν. Μετά τα φέρεσαν, γιατί έγιναν ορισμένα σχόλια, επειδή τα είπε με το θάρρος που έχει ο αγωνιστής και γνήσιος ιεράρχης και εκλεκτός, ο Άγιος Πυραιός. Και δυστυχώς εσχολιάστηκε από ιεράρχας ότι δεν έπρεπε να πει το ανάθεμα. Έχουμε μια σειρά ερωτημάτων προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη εξ Ουκρανίας προεχόμενο. Ομίλησε, είναι ενωμένος με το Πατριαρχείο Μόσχας. Τι έγινε στην Κούβα και τι υπόθηκε από τον Πατριάρχη Μόσχας και εκτός από τους εσφιγμενίτες, ποιοι άλλοι έχουν κόψει το μνημόσυνο του Οικουμενικού Πατριάρχου στο Άγιον Όρος και αλλού. Προσωπικά, σέβομαι όλες τις ερωτήσεις. Είναι ισόκυρες και ισότιμες. Αλλά υπάρχουν και ερωτήσεις και χωρίς υπογραφή, οι οποίες θέλουν να δημιουργήσουν κάποιο θέμα. Νομίζω ότι δεν είναι αυτή η στιγμή ο χώρος να απαντήσουμε πόσο. Και ο Σεβασμιότατος εξ Ουκρανίας μας μίλησε και ο Άγιος Λιπάδας μας μίλησε.
Όποιος θέλει περισσότερα ή τους συναντά και συζητεί μαζί τους και ας γραφτεί μετά ένα θαραλέο άρθρο το οποίο θα διατυπώνει περαιτέρω απόψεις. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το χειριστώ διαφορετικά. Μήπως η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα αποφανθεί και περί των κολλημάτων της ιεροσύνης και για το θέμα των συμπροσευχών με αιρετικούς? Έχουμε ημερησία διάταξη, θα έλεγα, θεματική τη Συνόδου. Μακάρι να απεφαίνεται περί όλων των προβλημάτων που έχουμε σήμερα. Επίσης, φαίνεται καθαρά ο κύριος Τσακυρίδης Μιχαήλ εκ Θεσσαλονίκης, φαίνεται καθαρά πλέον ότι οι οικουμενιστές έχουν κάνει πολλά βήματα αντιπατερικά και αντιορθόδοξα, με αποκορύφωμα την σύνοδο που ετοιμάστηκε για να εγκρίνει ουσιαστικά όλα αυτά τα βήματα. Μήπως θα έπρεπε και οι αντιοικουμενιστές που βαδίζουν ορθόδοξα και πατερικά να κάνουν ένα βήμα με βάση και το παράδειγμα της Εκκλησίας της Μολδαβίας, να διακόψουν το μνημόσυνο του Οικουμενικού Πατριάρχη και τον ομοφρόνο του? Απαντήθηκε ήδη νομίζω το ερώτημα, αλλά θέλετε να πείτε κάτι περισσότερο για να πάμε. Αφού η Εκκλησία του Πατρόου Ημερολογίου τόσα χρόνια αγωνίζεται εναντίον του οικουμενισμού και υπέρ της ανώθευτης Ορθοδοξίας, γιατί την θεωρείται εκτός Εκκλησίας? Πώς την θεωρεί εκτός Εκκλησίας? Εάν υπάρχει κάποιος, ή έχουμε σχίσμα. Και ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι και αν η πλευρά η δική μας, και εγώ ως δάσκαλος θα παρακολουθώ χρόνια, είναι εκείνοι ότι μας απορρίπτουν ως αιρετικούς. Δεν αισθάνομαι άνετα όταν ο άλλος με αποκαλεί αιρετικό. Ο πατήρ Εφρέμ, ο εν Αριζόνα της Αμερικής, δίδων μαρτυρίας όλων των κόσμων, συνέστησε να αποφύγουμε τις εύκολες αποτυχήσεις, διότι ο ένας θα βγαίνει από εδώ και ο άλλος από εκεί. Αλλά να έχουμε την ενότητα της πίστεως, διότι ο Θεός εργάζεται πριν από μας για μας. Θα φτάσουμε σε αποτελέσματα με την δίθεν πανορθόδοξο ή την Μεγάλη Σύνοδο. Θα φτάσουμε σε αποτελέσματα που θα μας φέρουν όλους τους παραδοσιακά σκεπτωμένους και αγωνιζομένους Ορθοδόξους μαζί. Μην βιαζόμαστε, διότι τότε μοιάζουμε με την πύλη του Αδριανού. Μπαίνεις μέσα και είσαι πάλι έξω. Μην φτάνουμε λοιπόν σε αυτή τη σερδέστηση. Ο πατήρ Αθανάσιος και ναι, ξέρετε, αυτά θα μπορούσαν να πάνε και στις άλλες, δεν έχω το χρόνο να τα προετοιμάσω. Δεν μας είπαν οι Άγιοι Αρχιερείς τίποτε για τα κριτήρια της επιλογής της αντιπροσωπείας. Παρακαλώ, της εκ των Αγίων Αρχιερέων θέλει να απαντήσει. Κοιτάξτε, ποια είναι τα κριτήρια? Δεν υπήρχαν βασικά κριτήρια, δηλαδή αν κάποιος είναι ορθόδοξος ή δεν είναι ορθόδοξος για να επιλεγούν. Ξέρετε, το πώς θα γίνει αυτή η επιλογή αποφασίστηκε από τους προκαθημένους. Το 2014 στη Σύνοδο του Προκαθημένων στην Κωνσταντινούπολη, εκεί είπανε ποιοι θα κληθούν. Υπήρχε ένα τεράστιο θέμα. Εάν κληθούν όλοι οι επίσκοποι της Ορθοδόξης Εκκλησίας, επειδή μερικές εκκλησίες έχουν πολλούς επισκόπους. Η Ρωσική Εκκλησία έχει 500, 450-500. Η Αλβανία έχει 5-6. Η Κύπρος έχει, ξέρω εγώ πόσο, 10 επισκόπους. Οπότε μετά θα δημιουργείται ένα πρόβλημα. Εκεί λοιπόν ετέθη το θέμα, εάν είναι όλοι οι επίσκοποι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, δεδομένου ότι, όπως είπα και στην εισήγησή μου, δυστυχώς υπάρχει και μέσα στην Εκκλησία η γεωπολιτική και ο εθνοφιλετισμός, μετά θα επικρατούν άλλες καταστάσεις. Και γι' αυτό είπαν ότι να το κάνω μέχρι 24. Είναι επιλογή των προκαθημένων. Δεν ήταν η δική μου επιλογή. Όταν λοιπόν ήρθε το θέμα στη Σύνοδο, στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, τότε ο Μητροπολίτης Ηλίας Γερμανός, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει τον Αρχιεπίσκοπο στη Γενέβη τον Ιανουάριο, έκανε την πρόταση και είπε, εφόσον η Ιερά Σύνοδος, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, αποτελεί το εντολοδόχο όργανο της ιεραρχίας, άρα πρέπει ο κορμός των 24 πρέπει να είναι από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, διότι είναι εντολοδόχος της ιεραρχίας. Στο διάστημα των ιεραρχιών διευθύνει την Εκκλησία η Διαρχή Σεραστίνης βάσει του Κατσατικού Χάρτου. Μπορεί να είναι αντικανονικό αυτό, αλλά αυτό ισχύει στην Εκκλησία της Ελλάδος. Και στη συνέχεια να είναι επιτροπές που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, όπως είναι η Επιτροπή Διορθόδοξη, η Επιτροπή Διορθοδόξων και Διαξυτερικών Ζητημάτων,
και η Επιτροπή Νομοκανονικών Ζητημάτων, Δογματικών και Νομοκανονικών, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα τα οποία θα έρθουν στη Σύνοδο. Λοιπόν, κάπως έτσι έγινε η σύγκριση του Αγίου Ηλία Γερμανού και έγινε αποδεκτή, επήγε το θέμα στην ιεραρχία, έγιναν πολλές συζητήσεις στην ιεραρχία, υπήρχαν ιεράρχες που λένε όχι, να γίνεται με επιλογή, με ψήφο. Δηλαδή να βάλουμε την κάλπη, να βάλουμε όλα τα νόματα των επισκόπων και να ρίξουμε κλήρο, συγγνώμη, κλήρο και να επιλέξουμε 24 νόματα. Ετέθη αυτό το θέμα. Στη συνέχεια μετά ετέθη το θέμα όχι δια κλήρου, αλλά δια ψηφοφορίας, δια εκλογής, να γίνει ψηφοφορία και να επιλέξουμε εκεί. Και αυτό κάθε λύση είχε τα υπέρ, είχε και τα κατά, είχε τα αρνητικά, είχε τα θετικά. Δηλαδή, αυτό το τελευταίο, αν γινόταν ψηφοφορία, ενδεχομένως εκεί να επικράτουσαν ομάδες και να κυριαρχούσαν μερικές ομάδες αρχιερέων που είχαν μια ειδική κατεύθυνση. Και τελικά ετέθη το θέμα, αφού έγινε όλη αυτή η συζήτηση, και πρέπει να σας πω ότι ο Αρχιεπίσκοπος έθεσε, κάναμε απογευματινή συνεδρίαση, και έθεσε το θέμα και έγινε διεξοδική συζήτηση με δημοκρατικό τρόπο. Και στη συνέχεια είπαν ότι να θέσουμε σε ψηφοφορία την απόφαση της διαρκούσιρας συνόδου και αν αυτή απορριφθεί τότε να πάμε σε άλλες λύσεις. Και όταν έγινε ψηφοφορία, νομίζω 52 ψήφοι, 26 κατά και 56 υπέρ και καταλήξαμε εκεί, σε αυτό το σημείο. Και πάλι θέλω να πω ότι είναι βέβαια η επιλογή του αριθμού είναι ένα πρόβλημα, αλλά από την άλλη μεριά αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλη ευθύνη, όχι μόνο αυτοί που προτάθησαν τέλος πάντων να πάνε στην, αν θα γίνει στη Μεγάλη Σύνοδο, έχουν ευθύνη όλοι οι αρχιερείς της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος να πούν τις απόψεις τους, να τις καταγράψουν, να τις αποστείλουν στη διαρκή Ιερά Σύνοδο. Έχουν ευθύνη και οι μοναχοί και οι κληρικοί και οι λαϊκοί να ενημερώνουν τους επισκόπους τους ή να ενημερώνονται από εκείνους. Γιατί πράγματι πρόβλημα είναι μεγάλο να γίνεται μια τέτοια μεγάλη σύνοδος και ο λαός να μην παρακολουθεί όπως γινόταν μέχρι τώρα. Εγώ τουλάχιστον διατύπωσα τις απόψεις μου ότι δυστυχώς η προπαρασκευαστική περίοδος υπήρξε ελλιπέστατη. Ούτε εμείς οι αρχιερείς δεν είχαμε γνώση και επέμενα στη διαρκή σύνοδο οπωσδήποτε να λάβω γνώση των κειμένων. Έκανα μεγάλη επιμονή και τώρα έχω ζητήσει να μου δώσουν αυτή την περίοδο και τις εκθέσεις τις οποίες είχαν στείλει στη Διαρκή Σύνοδο οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος για να δούμε τι έλεγαν αυτές οι εκθέσεις. Και πρέπει να σας πω ότι πράγματι όταν γινόταν οι προπαρασκευαστικές συναντήσεις έκαναν εκθέσεις στη Διαρκή Σύνοδο και πήγαινε στο αρχείο. Δεν γινόταν συζήτηση και κανονικά θα έπρεπε να παίρνουν κατευθυντήριες γραμμές πώς θα γίνεται η επεξεργασία των κειμένων. Δεν έπρεπε να φτάσουμε η άποψή μου. Εδώ μιλάω για την Εκκλησία της Ελλάδος. Στις άλλες περιπτώσεις έγιναν. Δεν έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να υπογραφούν τα τελικά κείμενα και άντε να γίνουν τώρα μερικές αλλαγές στο τέλος. Έπρεπε ήδη να είχαν γίνει οι αλλαγές και διορθώσεις. Τώρα ποιος έχει την ευθύνη αυτόν δεν είμαι εγώ να το κρίνω. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Παρακαλώ. Όταν ερώτησα τον Άγιο Γραμματέα πόσοι αρχιερείς από τους 81 απήντησαν και είπαν τα υπομνήματά τους σχετικά με τη Μεγάλη Σύνοδο, ξέρετε πόσοι μου είπε? 8 απήντησαν. Και μου είπε ότι μεταξύ αυτών είστε κι εσείς που συμφωνείτε με τις γνώμες του Αγίου Ναυπάκτου, του Αγίου Κιθήρου, του Αγίου Νεσμύρης και του Αγίου Πυραιός. 8 απήντησαν. Και ένα δεύτερο, ετονίστηκε κατά κόρον ότι δεν μπορούν να μην πάνε ειδικοί, διότι μ' αρέσει να λέω την αλήθεια, δεν προσβάλλω κανέναν. Τον σέβομαι, τον αγαπώ, τον εκτιμώ, τον μακαριότατο. Είπε σε μία φράση ενώπιον της ιεραρχίας ότι εγώ χωρίς τους ειδικούς δεν μπορώ να πάω. Πρέπει να έχω ανθρώπους ειδικούς που ξέρουν. Και εκεί παρενέβη και είπα το παράδειγμα του Αγίου Σπυρίδωνος. Και το θέμα είναι ότι δεν πάνε μόνο οι αρχιερείς, οι μόνιμοι καθηγητές,
τα μόνιμα μέλη των δύο αυτών συνοδικών επιτροπών, αλλά πάνε και είναι αναπληρωματικοί. Γιατί να πάνε αναπληρωματικοί? Και γιατί η απόφαση αυτή, όπως είπαμε, έγινε 25 με 52. Αυτό είναι δικαίωμα των ιεραρχών, βέβαια. Αλλά εγώ ήθελα να πω αυτό που έπρεπε να πω. Αμέσως, με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Είναι πολλά, τώρα προσπάθησα να ομαδοποιήσω, τα οποία αναφέρονται και σε θέματα που θα ακολουθήσουν. Θα τα καταθέσω στη γραμματεία για να διαβαστούν λίγα-λίγα στις επόμενες, με τις επόμενες ερωτήσεις. Είναι κάτι που αφορά μία άστοχη φράση μου, παρακαλώ να μας πείτε ποιοι είναι καλεσμένοι και ποιοι όχι. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Άστοχη τελείως η φράση μου. Άλλο ήθελα να πω, ότι είναι και πρόσωπα, πολιτικοί κλπ. Αυτούς είχα στο νου μου, αλλά δεν μπόρεσα να εκφραστώ. Ζητώ συγγνώμη. Και κάποιο άλλο το αφήνω, κάποιος θέλει να μας πει, αδελφός εδώ, να μας πει για πράγματα τα οποία γίνονται στην Πάτμο. Παρακαλώ, σεβασμιότατε Άγιε Πειραιώς, δεν βλέπω καλά, εσείς θα ορίσετε πώς θα γίνει. Πιστεύω και προτείνω να γίνει υποτύπων μιας παρεμβάσεως, όχι στο βήμα. Ξέρετε, 3 λεπτά στο βήμα είναι 15 λεπτά μετά. Αλλά θα μπορούσε να γίνει υποτύπων ερωτήσεως, γίνεται και ενημερώσεως, γίνεται αυτό και αυτό στη Πάτμο. Ευχαριστώ για την καλοσύνη σας. Το διάλειμμα 15 λεπτά να κερδίσουμε λίγο χρόνο.